Τους συναδέλφους από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ μιλώντας, δεν έχω καταλάβει τελικά υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σκάνδαλο. Και αν υπάρχει πρέπει να διερευνηθεί. Δεν άκουσα για σκάνδαλο, για σκευωρίες άκουσα. Τελικά ποιο είναι το σκάνδαλο. Καταλαβαίνω και κατανοώ ότι είναι πολιτικά επώδυνη η σημερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Γιατί η πολύπλευρη κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα και την κοινωνία ως μια από τις βασικές αιτίες έχει την εκτεταμένη διαφθορά, διαπλοκή και τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Γιατί η μεγάλη φαρμακευτική δαπάνη που βούλιαξε τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία ήρθε να προσθεθεί στη λαιλασία της χώρας από τις παραγγελίες εξοπλιστικών, τα μεγάλα έργα, τη Siemens, τα θαλασσοδάνεια των καναλαρχών και των εκδοτών, από το γαλάζιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τους άλλους άριστους που πήγαν φυλακή και τις δεκάδες ιστορίες της διαφθοράς, από τη σουραλιστική με τις πλαστές πινακίδες του Τζιπ μέχρι τα δομημένα ομόλογα, το Βγενόπουλο, την Ενέργα και ον ούκα έστι αριθμός που οδήγησαν τη χώρα σε πτώχευση και διαπαιδαγώγησαν τους πολίτες στην ανοχή της έκπτωσης των αξιών. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σκάνδαλο η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στη δεκαετία 2000-2001 από 1% σε 2,1% του ΑΕΠ, που μεταφράζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Η αναβάθμιση είναι σκάνδαλο επίσης από το κελπνό του κινδύνου πανδημίας της γρήπης ή τα 1-1 το 2008 και η συνακόλουθη προμήθεια από την Οβάρτης 16 εκατομμυρίων εμβολίων συν τη δαπάνη για την εκστρατεία ενημέρωσης. Είναι σκάνδαλο η παραγγελία ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ με αδιαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια τεστ μοριακού ελέγχου του αίματος αντί 40 και 50 ευρώ το τεστ όταν η μέση τιμή ανέρχεται από 5 έως 15 ευρώ. Είναι σκάνδαλο η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν διαπραγματευόταν τη τιμή του φαρμάκου, ούτε είχε σύστημα αξιολόγησης του φαρμάκου. Είναι σκάνδαλο που ενώ το 2010 επιβλήθηκε η βαρβαρότητα των μνημονίων στο λαό, ο μηχανισμός που παρήγαγε την υπερτιμολόγηση συνέχισε να υφίσταται και να ενισχύει την κερδοφορία των εταιριών. Που όταν κατ' επιταγή των δανειστών επιβλήθηκε όριο φαρμακευτικής δαπάνης, χωρίς εδώ. Το βάρος μετακυλίστηκε στους ιδιώτες με τη συνειδητή επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Αυτή είναι η μείωση της δαπάνης που επικαλούνται κάποιοι προλαλήσαντες εδώ. Και που όταν η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης των Τιμών επιβλήθηκε και αυτή, δεν θεσμοθετήθηκε από τον κύριο Λοβέρδο όπως λέει, επιβλήθηκε από τους δανειστές μας, συγκροτήθηκε, συστάθηκε, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ. Σε λειτουργία τέθηκε μόνο από την παρούσα κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2015. Και επειδή πολλοί διεκδίκησαν την πατρότητα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, από μόνη της η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ικανή να λύσει κανένα πρόβλημα στην τιμή του φαρμάκου. Από μόνη της δεν ορίζει κανόνες για τις τιμές και η δε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης έχει αξία όταν συνυπολογίζονται όλα τα μεγέθη της δαπάνης αυτής. Όχι να μειώνεται η δαπάνη στα φαρμακεία και να διωγγώνεται στα νοσοκομεία, στα φαρμακεία των νοσοκομείων, γιατί αυτά δεν είχαν συγκεκριμένο όριο ή στο λόγο συμμετοχής του ασφαλισμένου. Μόνο η διαλεύκανση αυτού του σκανδάλου μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Την αυτοκάθαρση των παλαιών κομμάτων που είναι αναγκαία όσο ποτέ. Αλλιώς ο αντικοινοβουλευτισμός, η ακροδεξιά και η αποχή θα θεριεύουν. Και θα ενισχύονται από μαζική καχυποψία πως κανένας δεν τιμωρείται. Η διαλεύκανση αυτού του σκανδάλου είναι αναγκαία και για τους ίδιους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Αφού το δικαιωτικό μας σύστημα παρέχει τις δικονομικές εγγυήσεις να λάμψει η αλήθεια με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Είναι άστοχο, ακατανόητο και προβληματικό αυτό που κάνουν όσοι από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να βλέπουν ως σκάνδαλο, θεσμικό μάλιστα, την επιβεβλημένη από τον νόμο και το Σύνταγμα διερεύνηση της υπόθεσης. Να εγκαλούν και να εκφοβίζουν δικαστικούς λειτουργούς επειδή τηρώντας τον νόμο διαβίβασαν τη δικογραφία για την Οβάρτη στη Βουλή. Έτσι εννοούν το ρόλο της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Να εγκαλούν τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό για ποιο πράγμα ακριβώς.
Δεν κατάλαβα. Να καταγγέλουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ως κουκουλοφόρους. Ένα λεπτό ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Να καταγγέλουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ως κουκουλοφόρους και να τους απειλούν, ενώ γνωρίζουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια. Η παρούσα κυβέρνηση τήρησε τη λαϊκή εντολή για πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής. Οι υποθέσεις που λίμναζαν ήταν κρυμμένες σε συρτάρια, πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης και της νέμεσης. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έμπρακτα απέδειξαν ότι έχουν την πολιτική βούληση να συγκρουστούν με το παλιό, αγνοώντας απειλές ή επιθέσεις του θνίσκοντος συστήματος της διαπλοκής. Με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, την πιστή τήρηση του νόμου και των δικονομικών εγγυήσεων, την ψύχρεμη και ευπρεπή πολιτική αντιπαράθεση που αποκλεί θεωρίες περισκευωρίας, κυνήγι μαγισσών και εξόντωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει και διερεύνηση της υπόθεσης Νοβάρτης. Το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι Έλληνες πολίτες υπέστησαν ζημιά πολλών δισευρώ από παράνομες και αθέμητες πρακτικές της πολυεθνικής, υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτικών προσώπων και επίορκων ιατρών. Πρέπει να αναδειχθούν οι πολιτικές ευθύνες όσων συνέπραξαν ή ανέχθηκαν παρανομίες και κλοπή δημοσίου χρήματος. Και αν από τα στοιχεία της δικογραφίας ή νεότερα προκύψουν ποινικές ευθύνες και για πολιτικά πρόσωπα, πρέπει να ελεγχθούν. Ψύχρεμα, θεσμικά και δίκαια, όλα στο φως. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος Δημήτριος σταμάτησε.